Et il faudra qu'on peut retrouver en face de nous demain. Είναι αλήθεια ότι έχω έρθει στο παρελθόν, στο πλαίσιο του Champions League, έχω επισκεφτεί την Ελλάδα δύο φορές, με τον Ολυμπιακό, μια με την ΑΕΚ. Αυτό που μπορώ να ξεχωρίσω και μπορώ να πω στους παίκτες μου είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ θερμή ατμόσφαιρα στα ελληνικά γήπεδα. Και θα προσπαθήσω να τους μεταδώσω πληροφορίες σχετικά με το τι να περιμένουν από τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του αύριο. Savoir le nombre de points, statistiquement, voilà. Même si ce sont de très bons joueurs. Κοιτάξτε, δείτε, εάν το εξετάσουμε το πράγμα στατιστικά, πιστεύω ότι 10 με 11 βαθμοί θα είναι αρκετοί για την πρόκληση. Όμως, κατά κάποιες χρονιές, δηλαδή κάποιων ετών, έχουμε δει διαφορετικά σενάρια στους ομίλους. Για παράδειγμα, έχουν υπάρξει ισοπαλίες συνεχόμενες, κάποιες ομάδες έχουν προκληθεί με 6 ή 7 βαθμούς. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει φέτος. Πάντως, η πρώτη και η δεύτερη αγωνιστική είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πιστεύω ότι ο όμιλός μας είναι ανοιχτός και το πρώτο παιχνίδι είναι κομβικής σημασίας για την πρόκληση. Τώρα, στον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ συγκεκριμένα σε κάποιο παίχτη του Ολυμπιακού, γιατί θα ξαναλέω ότι όλοι οι παίχτες είναι πολύ καλοί αυτής της ομάδας. Θα ήθελα φυσικά να έχω στη διάθεσή μου, για παράδειγμα, κάποιον που έχω ξαναπροπονήσει, τον Μοντεστό, ή παίχτες όπως ο Μακούν, ο Μιραλάς και ο Αμπτούν, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ με την πάροδο των ετών. C'est une possibilité. Je n'ai pas trop répondu à. Με δεδομένες τις απουσίες που έχει η ομάδα σας, αλλά και τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, να φανταστώ ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή του συστήματος, μπορείτε να το φανταστείτε, κατά την απάντηση. Εγώ συνεχώς σκέφτομαι το τι ακριβώς θα κάνω και σκέφτομαι ακόμα και τώρα. Ζυγίζω τα υπέρ και τα κατά και θα δω εν τέλει προς τα πού θα κλείνει η ζυγαριά και τι απόφαση θα πάρω. Pour le gagner, il faudra marquer déjà, même si ça nous est arrivé depuis le début de la saison, pas sur le dernier match. Ό,τι θέλω να εκτομάτω είναι να σκοράρω. Φυσικά για να μπορέσουμε να νικήσουμε το αυριανό παιχνίδι. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο διορθώσαμε είναι το να μην διαπράττουμε λάθη. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι, μέσα από τα λάθη, δίνουμε τη δυνατότητα στον αντιπαλό μας να σημειώνει εύκολα γκολ. Κάτι τέτοιο είναι απαγορευτικό για το Champions League, γιατί δεν πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλό μας να σκοράρει εύκολα μέσα από τα δικά μας λάθη.